Τι μου κάνετε, μωρέ, πώς που είστε! Ελπίζω να περνάτε υπέροχα. Σήμερα έχουμε ένα Get Ready With Me, αλλά είχα και όρεξη για λίγο πιο aesthetic πλάνα, οπότε θα κάνουμε ένα mini intro. Η μέρα μου ξεκινάει όπως κάθε άλλη. Θα σηκωθώ, θα πλύνω τα δόντια μου. Όπως βλέπετε, προτιμώ τη μαύρη οδοντόκρεμα από Natura Siberica με τον ενεργό άνθρακα, γιατί είναι η μόνη που πραγματικά, άμα τη χρησιμοποιείς συχνά, βλέπεις να γίνονται τα δόντια σου πιο λευκά. Και εγώ αυτό το εκτιμώ. Στη συνέχεια θα πλύνω το πρόσωπό μου και κατευθείαν θα πάω να φτιάξω το πρωινό μου καφεδάκι, γιατί δεν την παλεύω και πολύ χωρίς καφέ. Μα το Θεό, κουτουλάω παντού. Θα κάτσω λίγο κάνα τεταρτάκι στη τηλεόραση να δω τι παίζει και θα την κλείσω κατευθείαν γιατί δεν μου αρέσει. Οπότε θα κάτσω και λίγο στο YouTube και μετά θα ξεκινήσει η μέρα μου. Φορέσα εδώ πέρα το φουτεράκι μου, το τέντι, το χοντρούτσικο. Το σημερινό Get Ready With Me θα είναι έτσι απλά επειδή θέλω μετά να γυρίσω άλλο ένα βίντεο. Οπότε Get Ready With Me πριν κάνω βίντεο. Α, το τελευταίο διάστημα που λέτε χρησιμοποιώ το LA Girl Pro Matte Foundation και πολύ μου αρέσει. Δεν είναι ακριβώς όμως η απόχρωσή μου και έτσι το αναμειχνύω λίγο με ένα πιο ανοιχτό foundation που έχω από την NYX. Ωχ, παίζει να έβαλα πολύ foundation, αλλά δεν πειράζει, θα χρησιμοποιήσω beauty blender και θα το ρουφήξει όλο. Σήμερα που λέτε, είχα όρεξη να συζητήσουμε έτσι για όλο αυτό το trash παύλα drama που υπάρχει στο YouTube, γιατί εμένα πολύ με έχει κουράσει. Και ξέρετε τι, δεν καταλαβαίνω. Τι το ενδιαφέρον βρίσκει ο κόσμος σε όλο αυτό? Πάντοτε θεωρούσα ότι η τρασίλα και το δράμα υπάρχει κυρίως στην τηλεόραση και πλέον που υπάρχει το YouTube σαν μέσο, ρε παιδί μου, έχουμε την επιλογή να δούμε κάτι διαφορετικό. Όχι απαραίτητα ποιοτικό. Δεν σου λέω ότι αν δεις ένα βίντεο τη Ζωέλα Watching My Bag θα γεμίσει ποιότητα η ζωή σου, αλλά τουλάχιστον δεν έχει αυτή την κατηνιά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και τώρα αυτή η κατηνιά. Βλέπω ότι έρχεται και στο YouTube και καθόλου δεν μου αρέσει. Μα καθόλου. Όλο αυτό το spill the tea. Εμένα δεν ξέρω, κάτι μου κάνει. Γιατί το βλέπει ο κόσμος? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ενδιαφέρον το να βγεις και να πεις ότι έχω πάει με αυτόν και με εκείνον και να βγάζεις τη φόρα όλου στην προσωπική ζωή ή να επικαλείσαι χορηγίες του 2019, όπου υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία. Εξωτερικό, Ελλάδα, δεν με νοιάζει. Εγώ μιλάω τελείως γενικά, γιατί και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα θα τα δούμε αυτά. Τώρα βάζω μία πούδρα από L'Oreal, τη True Match, και που λέτε το συζητάω πιο πολύ αυτό στο YouTube. Παρόλο που ελπίζω να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, γιατί λίγο στην Ελλάδα όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται και παρεξηγείται μόνος του, χωρίς εγώ να εννοώ απαραίτητα κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Π.χ. ο Τζέφρι Στάρ, όλο αυτό το δράμα που δημιουργεί γύρω από το πρόσωπό του, εμένα με κουράζει. Εννοείται η Kat Von D, τη Shade and Light, δεν την αλλάζω με τίποτα. Ξέρεις, και βγαίνω έξω και έχω δύο μαύρες γραμμές εδώ πέρα. Δεν είναι σκούρο. Περίπου 2,5 χρόνια κάνω βιντεάκια. Για την προσωπική μου ζωή δεν σας έχω μιλήσει ποτέ, γιατί θεωρώ ότι δεν θέλω να με μάθετε γι' αυτά και να προκαλέσω σούσουρο γύρω από την προσωπική μου ζωή απλά για να φανώ λίγο παραπάνω. Είναι ωραίο κάποια πράγματα να τα κρατάς δικά σου. Κάπου λίγο να σταματήσουμε να θεωρούμε το sugar daddies και όλα τα σχετικά, να πάψουμε να το θεωρούμε cool, γιατί δεν είναι. Γιατί δεν υπάρχει, συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη καύλα από το να βγάζεις τα δικά σου χρήματα και να τα ξοδεύεις όπως κατά θες. Χίλιες φορές λοιπόν να δουλεύεις, να κάνεις, να ράνεις, να σπουδάζεις, παρά να περιμένεις από κάποιον άλλον να σε συντηρεί. Γιατί δεν ζούμε στο 1950. Είναι σαν να πηγαίνουμε βήματα πίσω. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δικαίωμά του. Απλά λίγο να μην προσπαθούμε να επηρεάσουμε και τον κόσμο με τις δικές μας συνήθειες. Αυτή η ησυχαμένη τρίσα, ό,τι πιο τρας υπάρχει. Τρίσα, τι λέω καλά. Πολύ τρας, ρε φίλε, που μας μιλάει για sugar daddy σαν να είναι κάτι cool. Μην προωθείτε στους έφηβους ότι είναι cool ο σουγκαρνταντισμός. Τέλειο, παρακαλώ πολύ να μπει στο λεξικό μπαπνιώτη. Εγώ μιλάω, βάζω εδώ πέρα contouring, στο τέλος άλλο χρώμα θα βγω. Ή το άλλο με τα trash βίντεο που υπάρχουν πολλοί youtubers που σου λένε «Α, είμαι trash» και είμαι σε φάση «Δεν είσαι trash». Και από τώρα που έγινε μόδα η λέξη trash, το χρησιμοποιούν όλοι. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να μου πει κάποιος το βίντεο σου είναι τρας. Γιατί τρας εγώ θεωρώ αυτή την τρίσα που... Τρίσα, τι λέω καλά ρε φίλε. Όταν ήμουν εγώ δημοτικό, η τηλεόραση δεν φαντάζεστε τι εκτρώματα έπαιζε. Το μόνο που άξιζε ήταν ο όμορφος κόσμος το πρωί με τον Αρναούτογλου και τον Μουτσινά που κάνανε φάρσες τηλεφωνικές. Δηλαδή αυτά τα μεσημεριανά ψάχνανε δημοσιογράφοι τα σκουπίδια των τραγουδιστών. Αυτό είναι τρας. Αυτό είναι τρας. Για τα φρύδια χρησιμοποιώ καμπράου από Benefit, ένα μικρουλάκι εδώ πέρα. Δεν μιλάω τώρα στα φρύδια γιατί θέλει συγκέντρωση. Και που λέτε τότε που στη τηλεόραση το μόνο που έβλεπα ήταν αυτά τα τρας.
δεν ήμουν καθόλου δημιουργική. Ήταν ένα κάκιστο ερέθισμα και αυτό το κάκιστο ερέθισμα που υπήρχε τότε στη τηλεόραση το βλέπω να έρχεται τώρα στο YouTube, σε μια πλατφόρμα νεανική, ευχάριστη, δημιουργική, με νέα παιδιά που με μια κάμερα και από το τίποτα ξεκινάνε να φτιάχνουν παπάδες, ξέρω εγώ, κάποιοι. Και είναι πάρα πολύ κρίμα αυτή η πλατφόρμα να χαλάει με κάποια άτομα τα οποία ταιριάζουν στην τηλεόραση. Νιώθουμε κι εμείς την ικανοποίηση να σχολιάζουμε τι φόρεσε η Φωτεινή και να σχολιάζουμε και τα κορίτσια στο Next Top Model μετά τις μεταμορφώσεις και να κράζουμε ότι κοίταξε πως την κάνανε αυτή και έγινε κακάσχημη και εγώ με πλαστικές ωραία θα ήμουν. Που ενδόμηχα όταν λες αυτή την πρόταση, τι λες? Θεωρώ ότι κι εγώ θα ήμουν όμορφη με πλαστικές. Άρα δεν θεωρείς τον εαυτό σου αρκετά όμορφο. Χίλιες φορές να βγάλουμε από μέσα μας αυτά τα στερεότυπα παρά να τα ανακυκλώνουμε χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε και μετά να ανεβάζουμε και στο Instagram quotes Only God can judge me. Το τελευταίο διάστημα μου αρέσει τόσο πολύ το φυσικό μακιγιάζ. Μάσκαρα! Μάσκαρα! Έχω εδώ πέρα την Better Than Sex από Too Faced. Το πιο σημαντικό που θέλω να πω σήμερα και να βγει προς τα έξω είναι να μην επηρεάζεστε από το lifestyle του καθενός, ούτε από το δικό μου, ούτε από κανενός. Να αντιλαμβάνεστε λίγο τι είναι σωστό και τι όχι και να μην τα κάνουμε όλα... Εντάξει, δεν πειράζει, εντάξει, όλα γιόλο. Όλα γιόλο, ρε φίλε. Γιατί, αν εγώ αυτή τη στιγμή έβγαινα και σας έλεγα με πολύ γλαφυρό τρόπο τα προσωπικά μου, πώς θα σας φαινότανε? Δεν θα σας φαινόταν πάρα πολύ άσχημο και ξαφνικό και what the fuck, τι μας λέει η Βενετία και τι πρότυπα είναι αυτά που βγάζεις προς τα έξω? Είναι αυτό που σας λέω. Πρώτον, μην θεωρείτε έναν YouTuber πρότυπο. Ούτε εμένα. Αφήστε με και εμένα απ' έξω. Αλλά μην σας επηρεάζει και η τρίσα. Μου λείπει πάρα πολύ το YouTube που ήταν cozy. Κάτι έχω πάθει με το YouTube τελευταία. Βλέπω όλο αυτό το δράμα και όλοι μαλλιοτραβιούνται και α, μου είπε αυτό και κλίκες και ιστορίες και θέλω να μείνω τόσο πολύ στην απέξω. Κάπου έχει χαθεί το creativity αυτής της πλατφόρμας και έχει μπει η τηλεόραση για τα καλά μέσα. Χρησιμοποιώ τώρα για κραγιόν από NYX το Powder Puff Lippy. Η απόχρωση 01. Νιώθω ότι μου αρέσει έτσι το μακιγιάζ μου και δεν θέλω να κάνω κάτι στα μάτια, παρόλο που συνήθως κάνω. Να είχε! Να είχε! Very nice! Με στεναχωρεί η όλη φάση και το YouTube και της τηλεόρασης, που η τηλεόραση αγοράζει το Game of Love. Από όλα τα προγράμματα του κόσμου αυτό ήταν το καλύτερο που μπόρεσαν να βρουν. Και με στεναχωρεί που οι άνθρωποι θέλουν να γίνονται γνωστοί με αυτόν τον τρόπο. Με το να βγαίνουν στη τηλεόραση σε τέτοια show και να πληρώνει κάποιος μία κοπέλα και να της λέει πάρε αυτά τα 100 ευρώ και πήγαινε πες την στον τάδε και να το κάνει μπροστά στη τηλεόραση σε όλο το Πανελλήνιο. Ντροπή ρε φίλε, κάπου να υπάρχει και μία ντροπή. Έχουν αρχίσει τα ερεθίσματά μας παντού να γίνονται πάρα πολύ αρνητικά και δεν την μπορώ αυτή την αρνητική ενέργεια. Έχω σταματήσει να βλέπω YouTube. Το πιστεύετε αυτό? Δεν κοιτάω τίποτα, δεν την παλεύω άλλο, γιατί υπάρχει παντού δράμα, ιστορίες, υπάρχουν λίγα δημιουργικά κανάλια τα οποία χάνονται μέσα σε όλα αυτά. Την ξέρετε την Best Dressed? Είναι από τα καλύτερα YouTube κανάλια θεωρώ. Τόσο ωραίο τυπάκι, cool, awkward, γεμάτη δημιουργικότητα, έξω από όλο αυτό το δράμα γιατί είναι συνέχεια μόνη της. Αυτή η διασκέδαση μας αξίζει στο YouTube. Η δημιουργική διασκέδαση. Αλλά όλα αυτά μετά από ένα σημείο θεωρώ ότι είναι complex και των creator και του κοινού. Και των creator που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσουν το κοινό και είναι το μόνο που έχουν να πούν. Σίγουρα δεν είναι το μόνο που έχει να πει κάποιος για την προσωπική του ζωή, γιατί είναι μια πάρα πολύ μικρή πτυχή της ζωής σου και έχεις άλλα τόσο όμορφα πράγματα να βγάλεις προς τα έξω. Βγάλ τα, δείξ' τα στο κοινό και το κοινό ψάχνει. Δηλαδή αναζητά και βλέπει και πορώνεται με την τρασίλα. Why? Why? Το YouTube δεν ξεκίνησε έτσι και είναι κρίμα που τελειώνει έτσι, γιατί το λέω, αυτή η πλατφόρμα αρχίζει να πέφτει. Η προβολή της προσωπικής ζωής είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ανέβει κάποιος, γι' αυτό και πάρα πολλοί διάσημοι κάνουν ψεύτικες σχέσεις. Είναι αυτή η αίσθηση του κουτσομπολιού που λέμε «Α, αυτή τα έχει με αυτόν, αυτός βγαίνει με εκείνον» και δεν λέω ότι είναι κακό να κάνεις βίντεο με το αγόρι σου. Η δύνατο νεστή! Η Σακίσα έχει και αυτό την πλάκα του. Απλά μετά από κάποιο σημείο, όταν μιλάς πρόστιχα για την σχέση σου και την παρουσιάσεις, λες και είναι. Και όλο αυτό το στυλάκι. Είναι σαν να μειώνεις και τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου, έτσι. Εσείς να φροντίσετε να είστε δυναμικοί, ανεξάρτητοι, να ξέρετε τι θέλετε. Αυτό ήταν και το Get Ready With Me. Μετά έχω να γυρίσω και άλλο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και το mini routine που έκανα στην αρχή. Έτσι ήθελα. Είχα όρεξη να κάνω λίγα aesthetic πλάνα, to be honest. Γράψτε μου αν θέλετε κάτω στα σχόλια την οπτική σας, πώς το βλέπετε. Από εμένα λοιπόν έχετε πάρα πολλά φιλιά. Θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μουα! Γεια σας!